Αλλά ως Παρασκευή έχουμε την πιο γλυκιά καλημέρα και το γνωρίζετε αυτό που ανυπομονώ κάθε φορά για αυτή την καλημέρα από τον αγαπημένο μου άνθρωπο, από τον αγαπημένο μου τον παππούλι, όπως το λέω εγώ. Παπα Χρήστος μου! Αγούρε, αχ. Καλώς τον, καλημέρα! Από την Κύπρο μας, καλημέρα από εμάς. Καλημέρα. Τι να πω τώρα εγώ. Είναι μεγάλη χαρά κάθε φορά, το ξέρετε. Έτσι να σας ακούω να γελάτε. Και για μένα είναι. Και για μένα είναι μεγάλη χαρά. Αχ, τι ωραία, γιατί... ακούω τα καναρινάκια. Ναι, τι έχουν, παίζουν τώρα. Έχουν τη ζέστη μέσα στο χώρο εδώ, ανάψαμε τις σόπες μας και απολαμβάνουμε. Α, ναι, χειμωνιάτικο το σκηνικό εκεί. Εδώ, εντάξει, τελείωσε. Όχι χειμωνιάτικο, αλλά βαθύ φθινοπορεινό. Μ' άρεσε. Βαθύ φθινοπορεινό, ωραίο. Ναι, και στην Κύπρο φαντάζομαι ακόμη καλοκαιρινό. Ναι, Παπα Χρήστο μου, τώρα που βλέπαμε τις θερμοκρασίες το Σαββατοκύριακο, 28 με 29. Μπάνια δηλαδή. Κανονικά όμως, δηλαδή. Δεν ξέρω τι γίνεται. Χριστούγεννα θα τα κάνουμε ηλιόλουστα σίγουρα. Όχι, Χριστούγεννα θα κάνουμε κανονικά όλοι χειμωνιάτικα. Δεν πάει Χριστούγεννα και καλοκαίρι. Πείτε μου τα νέα σας. Τι κάνετε, πώς είστε, πώς περάσατε την εβδομάδα σας. Αχ, τι ωραία ερώτηση αυτή. Τι έννοια και αγάπη είναι αυτή. Καλά περνάμε, καλά είμαστε. Εδώ με φίλους, συνεργάτες, γνωστούς, αγνώστους, κόσμος πάει, έρχεται. Κόσμος παίρνει τηλέφωνα, κόσμος υποφέρει. Ξαναέχουμε δυστυχώς την έξαρση του κορονοϊού και άνθρωποι πολύ παλεύουν. Χρειάζεται λίγο να προσέξουμε, γιατί... Παρακαλώ. Ναι, σας ακούμε. Ναι, χτυπάνε κάποια τηλέφωνα, ναι. Είναι από το τηλέφωνο σήμερα. Είμαστε από το τηλέφωνο σήμερα. Σας ακούω πάντως πολύ καλά και σας βλέπω κιόλας πάρα πολύ καλά. Ναι. Σήμερα ξέρεις τι σκέφτηκα σήμερα, ελπίδα μου. Να πούμε λίγο το πώς ξεφεύγει ο άνθρωπος, πώς αντιμετωπίζει τις αποτυχίες του, μωρέ. Ναι. Διότι όλοι οι άνθρωποι έχουμε αποτυχίες. Βεβαίως. Έρχονται στη ζωή, είτε σε εμάς, είτε στους γύρω μας, τα παιδιά μας, την οικογένειά μας. Πρέπει ο άνθρωπος να μάθει να δέχεται και το καλό και το κακό, να μάθει να δέχεται και αυτό που δεν είναι μες στο μυαλό του. Εμείς αποφασίζουμε κάτι και λέμε, όχι έτσι το θέλω, έτσι το θέλω, έτσι το θέλω, έτσι το θέλω, έτσι το θέλω. Ωραία, και αν το καλό μας είναι διαφορετικό, και αν ο καλός μας ο Θεούλης βλέπει ότι το καλό μας είναι διαφορετικό, γιατί πρέπει... σώνει και καλά να περάσουμε μέσα από αυτά. Όχι. Πρέπει να μάθουμε η ζωή όσα έχει έτσι έχει κι αλλιώς. Και ότι η μια η πλευρά και η άλλη πλευρά υπάρχει των θεμάτων όλων και των προβλημάτων που παλεύουμε. Είναι και καμιά εύκολο. Φορά μας μπρόχνουν τα γεγονότα να κάνουμε κάτι άλλο. Ακριβώς. Όταν ήμουνα στον Τρίλοφο, παπάς, νόμιζα ότι δεν υπάρχει άλλο μέρος στον κόσμο πιο όμορφο από αυτό. Δεν υπάρχει άλλη θέση να είμαι εκτός από αυτήν. Και πάλευα να αλλάξω τα γεγονότα και τα γεγονότα δεν άλλαζαν για κάποιους λόγους. Δεν χρειάζεται να αναφέρω τώρα τι και πώς εναντίον ανθρώπων και καταστάσεων. Και ήρθαν τα πράγματα έτσι που σμπροχνόμουν και μέσα μου και έξω μου να φύγω. Ναι. Και έφυγα. Και διάλεξα, ενώ ήμουν σε μια ενορία των 15.000 κατοίκων, κολλητά στη Θεσσαλονίκη, όπως είναι ο Τρίλοφος, δίπλα στο αεροδρόμιο, διάλεξα ένα χωριουδάκι το οποίο έχει 15 κατοίκους. Και είπα, θα αρχίσω εδώ τώρα από το μηδέν, θα πάρω στη χούφτα μου το τίποτα και θα αρχίσω πάλι από την αρχή. Τι ωραία. Και όχι μόνο, δεν το μετάνιωσα. Αλλά και αυτός ο τόπος τώρα, πω, έχει γεμίσει την καρδιά μου, την ψυχή μου, τη ζωή μου, τη χαρά μου, την ευτυχία μου. Και όχι μόνο 15 είναι οι κάτοικοι,
αλλά είναι 1015. Πιο πολύ μ' αγαπάνε τώρα. Και επειδή είναι κοντά στην Εγνατία οδό, είναι μόλις 5-10 λεπτά το πολύ από την Εγνατία, όλοι όσοι περνάνε πάνω κάτω, για Κομωτινή, για Ξάντη, για Αλεξανδρούπολη, για Σέρες, για Δράμα, για Καβάλα, όλοι περνάνε να δουν το χαζό του Παπά Χρήστο. Τι ωραία. Αλλά εμένα αυτό μου βγήκε για καλό και έχει και ένα ωραίο σπιτάκι και το φτιάξαμε όμορφα με την κυρία Μαρία και μένουμε εκεί και το απολαμβάνουμε, το απολαμβάνουμε. Ένας υπέροχος την αγάπη δεσπότης μας, τώρα που είπατε κυρία Μαρία, να στείλετε την αγάπη μας στην κυρία Μαρία. Αχ, ωραία, ναι. Και ένας υπέροχος δεσπότης, υπέροχοι άνθρωποι, υπέροχος και πανέμορφος τόπος, και λέω, δόξα τω Θεώ που έφυγα, δόξα τω Θεώ που το κατάλαβα εν καιρός και είπα, φτάνει μέχρι σε εκεί. Και έμεινε ο τρίλοφος όμορφος μέσα μου, αλλά τα επόμενα γίναν και αυτά όμορφα. Έτσι λοιπόν να νιώθουμε στη ζωή μας. Και ξέρεις κάτι, είμαι από αυτούς που άλλαξα πολλές φορές τόπο διαμονής ως καθηγητής. Διότι ήμασταν καθηγητές και εγώ, καθηγητής και η κυρία Μαρία, και αλλάξαμε 10 μεριές. Κάθε φορά που φεύγαμε, ναι, κάτι πόναγε, γιατί τον αγαπούσαμε τον τόπο που πηγαίναμε. Αλλά και ο καινούριος τόπος γίνονταν πιο όμορφος, πιο ωραίος, πιο ζωντανός. Έτσι να νιώθουμε σε όλα στη ζωή μας. Να περιμένουμε το καινούριο. Όποιο και να είναι αυτό το καινούριο, μωρέ, όποιο και να είναι. Δεν πειράζει αν αλλάξουμε. Παπα Χρήστο μου όμως, σε κάτι άλλο. Ξέρεις τι γίνεται, μας απογοητεύει όμως η αποτυχία. Μας απογοητεύει το να μην βγαίνει κάτι όπως το είχαμε ίσως μέσα στο μυαλό μας. Δεν μπορούμε να τα αποφύγουμε αυτό. Κακός, καρδούλα μου, μας απογοητεύει. Κακός. Να μας πονάει λίγο, ναι, η αλλαγή και οτιδήποτε έρθει διαφορετικό από αυτό που έχουμε μέσα στο μυαλό μας. Ναι. Υπάρχει το διαφορετικό. Και πάμε να φτιάξουμε και το καινούριο. Ό,τι και να είναι αυτό το καινούριο. Ναι. Ό,τι και να είναι. Πάμε να το φτιάξουμε. Είμαι από αυτούς που θέλω να αλλάζουμε, να φτιάχνουμε, να κάνουμε. Να μαθαίνουμε, να μαθαίνουμε νέα πράγματα. Και εγώ πάντα αυτό λέω, Παπα Χρήστο μου. Λέω, ανυπομονώ για το μέλλον. Ανυπομονώ για το αύριο, ανυπομονώ για την επόμενη εβδομάδα, τι θα γίνει. Και να δεις το μέλλον το δικό σου, να δεις τι έχει να μας φέρει. Εκεί να δεις. Εκεί να δεις χαρές και χλέντια που θα μας φέρει. Παραγίτσα μου. Τι νομίζεις, ότι θα γλιτώσεις, δεν θα γλιτώσεις. Δεν γλιτώνω, το ξέρω, το ξέρω. Ανυπομονώ άλλωστε. Και ξέρεις, Ελφυδάκη μου, να μάθουμε και τα παιδιά μας να δέχονται τις αποτυχίες στη ζωή τους και τα δύσκολα και τα διαφορετικά. Μην τα βάζουμε να μάθουν έτσι που σώνει και καλά θα γίνει αυτό που θέλω. Βρε, δεν είναι το καλό σου, δεν είναι το καλό σου, δεν είναι το καλό σου. Όχι, εγώ θέλω να γίνει αυτό. Και μετά χτυπιόμαστε και μετά απογοητευόμαστε. Και ξέρεις ποιο είναι το χειρότερο, ότι εάν επιμείνουμε πολύ, μέσα μας γίνεται αρρώστια μετά και απελπισία και απογοήτευση. Φυστά. Και κατάθλιψη. Ναι. Και το χειρότερο πράγμα στον άνθρωπο είναι αυτή η άτιμη κατάθλιψη, την οποία τη φέρουμε στον εαυτό μας και φταίμε εμείς τις περισσότερες φορές που έρχεται η κατάθλιψη. Και η κατάθλιψη είναι δύσκολη. Γι' αυτό, να τα χαιρόμαστε όλα και να προσευχόμαστε να μας δίνει ο Θεός το καλύτερο για μας. Όχι αυτό θέλω. Το καλύτερο θέλω, Θεέ μου. Αυτό που θα είναι για μένα όμορφο.
Και ξέρει ο Θεός ποιο είναι για μας το όμορφο, ποιο είναι το ωφέλιμο, ποιο είναι το καλό, το ξέρει. Το ποιος γαμπρός θα είναι ο καλύτερος, το ξέρει ήδη ο Θεός. Και εγώ προσεύχομαι για τον καλύτερο. Αχ, Παπα Χρήστο. Ναι. Θα έρθει. Και να δεις τι θα γίνει. Να δεις τι θα γίνει σε αυτό το γάμο. Να δεις. Και ξέρεις, χορεύω κιόλας. Δεν το... Αλήθεια. Χορεύω, μ' αρέσει. Αλήθεια. Μ' αρέσει ο χορός. Δε... Προσέξτε. Θα τελειώσουμε εκεί το μυστήριο που θα με παντρέψετε και μετά σας θέλω μέχρι το πρωί στην πίστα μαζί μου. Ωραία, και θα έχεις και κάμερα να το πάρεις. Εννοείται. Και θα δεις ποιος θα αντέξει περισσότερο το χορό από όλους τους καλεσμένους σου. Σωστό. Σωστό. Μαζί. Και εύχομαι, ξέρεις. Ξέρεις, Ελπιδάκη μου, το κάνω πάντα προσευχούλα να δίνει ο Θεός σε όλα τα παιδάκια του κόσμου τον καλύτερο και την καλύτερη σύντροφο. Πραγματικά αξίζει να το κάνετε προσευχή, μωρέ. Είχε έρθει κάποτε ένα κοριτσάκι. Άκου τώρα ένα γεγονός. Ναι. Είχε έρθει ένα κοριτσάκι και έκλαιγε, ήταν με τη φίλη της. Έκατσε μετά τη λειτουργία πίσω εκεί και με περίμενε. Έκλαψε. Τι έπαθες, μωρέ? Τίποτα δεν μου έλεγε. Μου λέει μια στιγμή η φίλη της, πάτερ. Ήταν αραβωνιασμένη, περίμενε το γάμο και ο άλλος έφυγε και την εγκατέλειψε. Πω. Οπότε προσπάθησα να της πω, τίποτα δεν σταματούσε. Κάποια στιγμή λέω μια προσευχούλα, Παναγίτσα μου, δώσε στην τάδε, είπα το όνομα, ένα καλό παιδί, να είναι γλυκός, να είναι όμορφος, να είναι καλός, να είναι υπέροχος μαζί της, να τον αγαπήσει και να την αγαπήσει. Αφού το είπα 2-3 φορές, με κοίταξε λίγο, λέει, δηλαδή, πάτερ, αυτή την προσευχή να την κάνω κι εγώ, λέω, θα την κάνεις. 10 φορές το πρωί θα το λες αυτό, 10 φορές το βράδυ. Και η Παναγίτσα ασχολείται με την αγάπη μας. Βέβαια, λέω, δεν είναι το σημαντικότερο πράγμα στη ζωή μας. Η αγάπη, ο έρωτας, η ζωή, ο γάμος δεν είναι, μωρέ, το σημαντικότερο. Δεν μου λέει. Τότε η Παναγίτσα θα είναι εκεί. Αφού λοιπόν της το είπα και το κατάλαβε, την αγκάλιασα, έφυγε. Έρχεται μετά από κανένα χρόνο και μου λέει χαρούμενη, πάτε το δώρο, να σου γνωρίσω το δώρο που μου στείλε η Παναγιά. Για πες μου, λέω, και τι εξήγησέ μου, γιατί εγώ είχα ξεχάσει τι της είχα πει και ποια ήταν. Μου λέει το και το ήρθα, αλλά μετά έκανα συνέχεια προσευχή. Και να ρε, πάτερ, ένα δώρο που είναι, τι να πω, θησαυρός. Και είπα από τότε, θα το λέω σε όλα τα παιδιά που ψάχνουνε και ψάχνονται και θέλουν να βρουν συντρόφους, θέλω να το κάνετε αυτό συνέχεια προσευχούλα. Παναγίτσα μου, δώσ' μου, ξέρεις εσύ με ποιον ταιριάζω, με ποια ταιριάζω, τι ταιριάζει, και θα δεις πόσο όμορφα θα είναι, πόσο όμορφα. Είμαι από αυτούς που πιστεύω στην προσευχή. Πιστεύω στην Παναγίτσα, ότι νοιάζεται η Παναγίτσα για τη χαρά μας, για την ευτυχία μας, για το καλό μας. Έτσι ακριβώς. Και εγώ προσεύχομαι και για την ελπίδα και για όλες τις ελπίδες και για όλο τον κόσμο και για όλους τους ανθρώπους και για όλους τους Κύπριους και τις Κύπριες. Και ξέρεις, έχω και συνεργάτες εδώ Κύπριους και Κύπριες. Και προσεύχομαι και για αυτούς. Αγάπη και μόνο αγάπη. Και με αυτό κλείνουμε σήμερα, με ένα δυνατό μήνυμα αγάπης. Αυτό. Τι να πω. Σας αγαπώ πολύ. Και εμείς σας αγαπάμε πάρα πολύ. Φιλούθκια
Φιλούθηκια. Να σε καλά, να από σε την... καλά, Ελπιδάκη. Από μου, την όμορφη, όλοι, όλοι την ηλιόλου στην Κύπρο μας. Και να είναι καλά και όλοι εκείνοι που από μακριά μας ακούνε. Ξέρεις τι είναι να είσαι στην Αυστραλία και να ακούς τις ευχές ενός ανθρώπου. Ακριβώς. Να είναι καλή η μέρα τους, να είναι καλή η ζωή τους, να είναι καλά με το σπιτικό τους, να είναι καλά με ό,τι αγαπάνε. Μας παρακολουθούν από κάθε άκρη της γης, να ξέρετε, μέχρι και από Νέα Ζηλανδία μας έχουν στείλει μηνύματα. Και πραγματικά μας νιώθουν κοντά τους και εμείς προσπαθούμε πάντα με το καλύτερο, να είμαστε κοντά και σε αυτούς τους ανθρώπους που είναι μακριά από την πατρίδα τους, μακριά από τους αγαπημένους τους ανθρώπους. Να είμαστε καλά όλοι. Να είμαστε καλά, να είμαστε καλά. Σας αγαπάμε! Φιλούθκια! Φιλούθκια! Γεια σας! Γεια σας! Καλή συνέχεια! Άμα ξεκινά τόσο όμορφα η μέρα σας, υπάρχει περίπτωση να μην συνεχίσει με τον ίδιο τρόπο? Όχι, δεν υπάρχει. Παρακαλώ, πάμε να γνωρίσουμε...